και τρόπου εκτέλεσης. Και τρόπο εκτέλεσης. Αν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα, κύριε Βουγιά, είναι αφήγημα. Μιλάει άνθρωπο, κύριε Βουγιά. Κάτι ρώτησα τον Αναστασίου. Σα παρακαλώ. Θα σα δώσει πολύ όμορφο, κύριε Βουγιά. Σα ενόχλησα, κύριε Μαυράκη. Σα ενόχλησα. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έχουμε τέσσερα θέματα, το 12, το 13, το 14 και το 15, που το καθένα έχει ανάθεση περίπου 12.000, 10 τόσο συν ΦΠΑ. Και ο τίτλος του καθενός που αφορά σε κάθε μία από τις δημοτικές ενότητες λέει λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου. Αυτό είναι το κοινό. Και το άλλο λέει επισκευή και συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων και αυτό είναι ίδιο. Το ένα λέει κανάλια, δευρολογίες και μετά ρινόφυλλα. Η άποψή μας είναι ότι αυτό αποτελεί κατάρτιση. Θα πρέπει να γίνει ενιαία εργολαβία για να αντιμετωπιστούν αυτά τα έργα. Και να μην και να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης. Έχω καταθέσει τις απόψεις μου που θέλω αυτούσιες, ζητώ αυτούσιες να μπουν στις αποφάσεις που θα ληφθούν. Η επιχειρηματολογία μου, επειδή είναι εξειδικευμένη, αναφέρεται στα έγγραφα που σας έδωσα, μπορείτε να τη διαβάσετε, όμως για να γραφτεί και στα πρακτικά υποχρεωμένος να το διαβάσω και να καταγραφεί ούτως ώστε να μπορέσει να δακτυλογραφηθεί στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Και λέω ότι για αυτά τα τέσσερα έργα ο διαχωρισμός των αναθέσεων ανά δημοτική ενότητα αποτελεί κατάρτιση έργου και ζημιώνει οικονομικά το Δήμο, δεδομένου ότι πρόκειται για τέσσερα έργα με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και με σχεδόν τον ίδιο προϋπολογισμό, δηλαδή 10.185, 10.184, 10.183, όταν το ανώτατο όριο είναι 10.270. Οι ανωτέρω τέσσερις περιπτώσεις αφορούν σε αναθέσεις που γίνονται με διαχωρισμό ή αλλιώς με κατάρτιση έργων για να αποφευθούν τα κατώτατα όρια ανταγωνιστικών διαδικασιών. Δηλαδή, άμα κάνουμε διαγωνισμό, θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για το Δήμο σε ένα ίδιο έργο. Σύμφωνα με την ομολογία και την επικρατούσα αντίληψη, τα έργα αναθέτουν τη βάση της οικονομικής και τεχνικής λειτουργίας του αποτελέσματος των οικείων εργασιών τους. Η ταυτόχρονη έναρξη διαδικασίας, η ομοιότητα φυσικού αντικειμένου, η ενότητα γεωγραφικού πλαισίου, Δήμος Τανάγκας, η ανάθεση από την ίδια αναθέτουσα αρχή που συντονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, αποδεικνύουν την πρόθεση διαχωρισμού και κατάρτισης του έργου. Αυτή είναι η εισήγησή μου για αυτό το θέμα. Εννοείται ότι το καταψηφίζω και θέλω αυτά να περάσουν στα πρακτικά και ζητώ μάλλον αυτούσια να περάσουν στα πρακτικά.